Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Μπακογιάννη. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, να δούμε να τις ξανακούσουμε. Υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ. Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται. Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπω κανένα να έχει διάθεση να πάει 10 χρόνια φυλακή. Αυτή ήταν η δήλωση, συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι η κυρία Μπακογιάννη θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, προειδοποιεί και απειλεί και λέει ότι όποιος τολμήσει και συνεχίσει αυτή την ιστορία, και αυτό αφορά βέβαια τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Κοντολέοντα και άλλους, δεν ξέρω ποιους άλλους αφορά. Άρα ποιους έχει κατά νου η κυρία Μπακογιάννη. Τις 6 υπογραφές που ανέφερε η κυρία Μπακογιάννη. Εντάξει, ναι. Των στελεχών της ΕΕΠ. Καλά, αυτή είναι και σε μια άλλη κατηγορία, ας πούμε. Λοιπόν, και λέει η κυρία Μπακογιάννη, παιδιά, τέρμα η συζήτηση, δεν τελειώνει, διότι διαφορετικά θα έχουμε άλλου είδους ξεκαθαρίσματα. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο υγιές αυτή τη στιγμή, ούτε και πιο. Δηλαδή, τόσο απειλητικό και τόσο ευθύ ότι τελειώνει εδώ η συζήτηση, τέρμα, οι αποκαλύψεις, όλα αλλιώς θα έχουμε πλακώματα. Δεν θα μπορούσε. Και βεβαίως έχει τη σημασία του ότι ανέλαβε η κυρία Μπακογιάννη να καθαρίσει το τοπίο. Τα υπόλοιπα για την κυρία Μπακογιάννη που έχει κι άλλα θα τα πει. Θα τα πούμε τώρα, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ποιος παίρνει τη σκητάλη, Σπύρο, Κώστα. Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, εδώ νομίζω ότι έχουμε άλλη μια ψηφίδα, ψηφιδωτό τη κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη στη λογική που πορεύεται η ίδια. Έχουμε μια επιχείρηση συσκότηση και συγκάλυψη απόλυτη στο Κοινοβούλιο. Στην Επιτροπή. Ήδη στη Θεσμό και Διαφάνεια επιχειρήθηκε να ξεδοδιαστεί στην πραγματικότητα με την επίκληση του απορρίτου, που είναι η Επιτροπή, που Κώστα, διόρθωσέ με, είναι αρμόδια θεσμικά στο πολίτευμά μας και στην κοινοβουλευτική λειτουργία. Για να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Για να ασκεί τον έλεγχο στην ΕΕΠ. Έλεγχος σημαίνει, εξετάζω ένα ζήτημα, άμα έχει πάει στραβά, ρωτάω, φέρνω ανθρώπους μέσα να μου απαντήσουν. Έχουμε την επίκληση απορρίτου εκεί. Έχουμε σήμερα το στήσιμο της Εξεταστικής Επιτροπής με μια φόρμουλα, αλλά εξεταστική πέτσα. Που ήταν εξεταστική για τη λίστα πέτσα χωρίς τον πέτσα. Με ένα μονοκομματικό προεδρείο, ξανά με απόρριτο, δεν θα παίρνουν καν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής τα πρακτικά. Και έρχεται λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη εδώ πέρα ως μεγάλη πλέον αδερφή της οικογένειας να καθαρίσει. Και να πει, λοιπόν, ένας και ένας δύο που τα έχετε κάνει χάλια, που έλεγε και αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί. Ποδοσφαιρικά, αφού δεν μπορείς, Κυριάκο, τα έχεις κάνει μαντάρα, έρχομαι εγώ να τα πω πάρα πολύ καθαρά και ανοιχτά. Όποιος μιλήσει, όποιος δώσει στοιχεία, όποιος μάρτυρες καταθέσει, διότι πλέον πάμε εξαστική επιτροπή, μιλάμε για μάρτυρες, όποιος μάρτυρες καταθέσει, μπορεί και να φάει φυλακή 10 χρόνια. Βέβαια, είμαστε στη χώρα που οι προστατευόμενοι μάρτυρες θεωρούνται κουκλοφόροι, που απειλούνται οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αποκαλύπτουν ζητήματα. Νομίζω ότι πραγματικά εδώ έχουμε μια κατάσταση που συγκροτεί συνθήκες, εγώ θα πω συνθήκες αναμαλίας και συνθήκες μη κανονικότητας στη λειτουργία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας. Διότι όταν αφαιρείς από τη Βουλή τη δυνατότητά της και την υποχρέωσή της, το θεσμικό της ρόλο, να εξετάζει τέτοια ζητήματα, όταν απειλείς τους ανθρώπους που μπορεί να σκέφτουν να καταθέσουν ότι θα τους τρέξει τα δικαστήρια, θα τους τρέξει φυλακές. Όταν έχεις κάνει ήδη μια κίνηση με τους δικαστές, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν το προηγούμενο διάστημα του ειδικού δικαστηρίου, αναφέρομαι, τότε εδώ, παιδιά, νομίζω ότι πια μιλάμε για μια κατάσταση που όχι μόνο σταθερότητα δεν θυμίζει, όχι μόνο κανονική λειτουργία δεν θυμίζει, αλλά νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που μπορούμε να μιλάμε πια για μια καθεστωτική λογική, εντελώς καθεστωτική λογική. Έξω. Από κάθε ας πούμε, αντίληψη δημοκρατίας φιλελεύθερης στην Ευρώπη. Και να θυμίσουμε ότι και το άμεσα ενδιαφερόμενο Σκινάλ και Ανδρουλάκης μιλάνε για ομερτά, ότι ο Πρωθυπουργός κρύβεται πίσω από το απόρριτο και ότι διακάως η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια στο σκοτάδι, λέγοντας ότι όποιος παραβιάσει το απόρριτο θα πάει ακούρημα και θα πει 10 χρόνια φυλακή. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχουμε και την ιστορία του εκλογικού νόμου. Έτσι. Δηλαδή ότι το λένε ανοιχτά, θα αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, γιατί, και αυτό δεν το κρύβουνε, αυτό είναι το τρομερό, δεν το κρύβουνε. Γιατί το Πασό Κινάλ πια δεν είναι σύμμαχός μας, δεν είναι δυνάμεις σύμμαχός μας. Δηλαδή αυτά πράγματα, ούτε στην Ουγκάντα. Να πω κάτι τώρα. Μην μιλάτε για την Ουγκάντα, έχει απαντήσει στην Ισπανία εδώ και έχεις πολλά δίκιο, χρόνια. Έχεις δίκιο. Κοιτάξτε εσείς ποιοι είστε και αφήστε την Ουγκάντα. Έχεις δίκιο, ναι, σωστό. Όχι, το λέω. Η κυρία Μπακογιάννη που μίλησε χθες, όπως σωστά το λέτε,
βγήκε στην πραγματικότητα για να παρέχει στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη, σωστά? Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Σήμερα που το ακούσαμε όλοι, θεωρούμε ότι του παρέχει στήριξη? Όχι. Δηλαδή αυτό πολιτική είναι στήριξη. Αυτό είναι πολιτική στήριξη, δεν είναι. Ενοχή είναι. Ενοχή, παραδοχή είναι. Τον εμφανίζει στην πραγματικότητα σαν εκβιαστή. Η αδερφή του κατηγορούμενου. Εκβιάζει. Λέει ότι δεν πρέπει να μιλήσουν οι μάρτυρες γιατί υπάρχει ένα σκύψη. Αν μιλάει επιχειρώντας να στηρίξει τον Πρωθυπουργό, στην πραγματικότητα τον εμφανίζει ως να είναι ένας εκβιαστής. Αυτό δεν κάνει καλό στον Πρωθυπουργό. Του κάνει κακό, νομίζω. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα, κύριε Μπακογιάννη, χθες τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια του κυρίου Μητσοτάκη. Ο οποίος τώρα θα πρέπει αύριο. Επίτηδες εννοείς. De facto, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι. Mm-hmm. Αυτά είναι της ψυχής. Mm-hmm. Εκεί δεν μπορεί να παρέμει κανένας. Λέω αντικειμενικά που λέμε εντός εισαγωγικών. Αντικειμενικά του τράβηξε το χαλί. Εμφανίζει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ως να εκβιάζει τους μάρτυρες να μην μιλήσουν. Τι γίνεται τώρα? Θα πρέπει η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, να πάρει αποστάσεις ή να αποδοκιμάσει την δήλωση Μπακογιάννη. Αν δεν το κάνει αύριο ο κύριος Οικονόμου, θα ρωτάνε την Κυριακή τον κύριο Μητσοτάκη εάν συμφωνεί ή όχι με τη δήλωση Μπακογιάννη, θα τους βάλει 10 χρόνια φυλακή. Τον έμπλεξε. Γι' αυτό λέω από την αρχή, του τραβάει το χαλί κατά τα πόδια. Όχι στην εξεταστική, σε κάποια. Στη συνέντευξη τύπου, στη ΔΕΘ. Εκεί θα το ρωτήσουν. Ναι. Θα βρεθεί, φαντάζομαι, ένας δημοσιογράφος, ένας που φοράει καταρχήν. Ένας δημοσιογράφος θα φοράει ένα μπλουζάκι που θα λέει γιατί θέλετε να απολύσετε 850 συναδέλφους. Και με δάκρυα στα μάτια θα ρωτήσει γιατί, κύριε Μητσοτάκη. Θα υπάρχει, λες. Θα πρέπει να υπάρξει. Γιατί πρέπει. Οι δημοσιογράφοι είμαστε αντικειμενικοί. Έτσι, έτσι. Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στα αφεντικά μας. Στη συνεργοδοσία μας πρωτίστως, όχι απέναντι στους πολιτικούς. Τώρα αυτό είναι δύσκολο για όλους και για εμάς τους δημοσιογράφους. Όταν η εργοδοσία μας παρότρινε, μας άφηνε. Το κάναμε. Τώρα που δεν μας αφήνει, τι θα κάνουμε? Ένας λοιπόν θα είναι αυτός και ένας δεύτερος, ο οποίος θα του πει: όντως σκέφτεστε να ενεργοποιήσετε και συμφωνείτε με την κυβήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ότι θα πρέπει να μπουν 10 χρόνια φυλακή όσοι μιλήσουν? Για το πρώτο δεν είμαι σίγουρος, δεν πιστεύω, αλλά κρατάω. Το δεύτερο όμως έχω μια. Το κρατάω. Πάντως υπάρχει μια λογική. Στο ζήτημα τώρα του απορρίτου, το οποίο έχει τη σημασία του, όλα αυτά μπορούν να λυθούν πάρα πολύ απλά. Άλλη μια ερώτηση για την Κυριακή για τον κύριο Μητσοτάκη. Θα δώσει έγκριση στα πολιτικά στελέχη που ο ίδιος έχει διορίσει και εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών να καταθέσουν στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή? Μισό λεπτό, Κώστα, να το πούμε λίγο πιο απλά από την αρχή αυτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες. Υπάρχει νόμος που καλύπτει. Ο νόμος του 2008 λέει ότι το προσωπικό της ΕΕΠ δεν μπορεί να καταθέτει σε άλλες διαδικασίες, δικαστήρια κτλ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, μιλάει για το προσωπικό της ΕΕΠ. Όχι για τους επικεφαλείς. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κοντολέων μπορεί να είναι που ήταν επικεφαλής εμπίπτει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κύριος Δημητριάδης δεν εμπίπτει σε αυτόν τον νόμο. Άρα από πού προέρχεται το απόρριτο το οποίο επικαλείται? Μάλιστα. Και επίσης, το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι με εντολή του πολιτικού προϊσταμένου μπορούν να καταθέσουν πλήρως. Ακριβώς. Μπορούν να καταθέσουν εφόσον πάρουν την έγκριση του πολιτικού προϊστάμενου που τότε το 2008 ήταν Υπουργός Εσωτερικών. Για την περίοδο αυτή είναι ο κύριος Μητσοτάκης ή ο υπουργός επικρατείας του κύριου Μητσοτάκη, ο καινούργιος, ο υφυπουργός, ο κύριος Μπαρδάκης. Επειδή τις επόμενες μέρες θα δούμε ποιος θέλει τι και τι επιδίωκε και όλα αυτά, απλώς, όχι χαριτολογώντας εντελώς, να θυμίσω ότι κάποτε είχε πει κάποιος, όχι να πέσουμε και για ένα κολόσπιτο, και τώρα αναφέρεται και για την κυρία Μπακογιάννη, όχι να πέσουμε και για ένα κολόκο παρακολούθηση. Μπορεί. Λοιπόν, θα δούμε όμως τα εσόψυχα του καθενός και τις πραγματικές του προθέσεις. Επειδή έβαλε ο Κώστας και άλλη διάσταση. Ο Κώστας όμως βάζει το ουσιαστικό σκέλος. Θυμάστε τη Δευτέρα που ρώτησα τον καλό συνάδελφο, τον έγκριτο συνάδελφο της Καθημερινής και το έλεγα θα κάνει παρέμβαση κύριε Μπακογιάννη. Το Σταύρο Παντωνίου. Ναι. Θυμάστε. Έχει τη σημασία ότι ήταν αυτή η παρέμβαση. Ότι από την παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη βγήκε η απειλή όποιος μιλήσει θα πάρει 10 χρόνια φυλακή. Μέρος του κυρίου Μητσοτάκη. Και μια απειλή σε πλήρη αντιδιαστολή και στην δήλωση Καραμαλή, έτσι. Και στη δήλωση, Μητσοτάκη που λέει όλα στο φως. Τι όλα στο φως, αν του λε, θα απαντάει καμιά φυλακή. Ο Μητσοτάκης θα σου πει ότι εγώ θεωρώ ότι είναι υπάρχει απόρριτο και άρα καλά κάνουν και δεν μιλάνε. Ναι, αλλά λέτε αυτό χρόνια και όλα στο φως. Τι όλα στο φως. Ναι, εντάξει. Και στη δήλωση πάρα πολλών συνταγματολόγων. Πάρα πολλών. Και έκανε και κάτι ακόμα στο Sky όταν πήγε η κυρία Μπακογιάννη, γιατί έχει
η κυρία Μπακογιάννη τις τελευταίες ώρες έχει βγει και έχει μιλήσει 5-6 φορές. Έτσι δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό. Λοιπόν, και στο Sky έκανε μια άλλη δήλωση σήμερα το πρωί, συμπληρώνοντας τα επιχειρήματά της, ότι μπορούν να παρακολουθούνται όλοι. Και ότι ο ξένος, ο εχθρός της χώρας δεν θα πάει να πιάσει ένα περίπτερα, ένα μπακάλι για να κάνει ό,τι κάνει, αλλά θα πιάσει ένα πολιτικό και ένα δημοσιογράφο. Επομένως όλοι είμαστε εν δυνάμει. Ο δημοσιογράφος γνωρίζει τα κρατικά μυστικά της άμυνας, τα γνωρίζετε εσείς, ρε παιδί, μπορεί, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Πού είναι πραταγμένα τα τάγκς και τα βολιβόλα, δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας όμως. Όλοι λένε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως. Και υπάρχουν και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία πολύ σκληρά πυρά απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει το ίδιο. Εάν είναι θέμα νόμου, να δώσει την εντολή να μιλήσουν για αυτά τα θέματα σε αυτούς που πρέπει να μιλήσουν, χωρίς να νιαρεύσει εμάς τους υπόλοιπους. Εάν δεν τίθεται καν τέτοια θέματα εθνικής ασφαλείας και απλά παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη για να τον εκβιάζει, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να παίζει τώρα που είναι καβάλα στάλογο και είναι πρωθυπουργός και ελέγχει και τα μέσα, αλλά δεν θα είναι για πάντα έτσι. Θα απολογηθεί, γιατί τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν τα χρησιμοποιεί ένας πρωθυπουργός για να κοροϊδεύει μια ολόκληρη χώρα. Εάν είναι αυτός ο άνθρωπος έκνομος, θα φτάσει το πράγμα μέχρι τέλους. Εάν δεν μάθουμε για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν θα υποθέσουμε ότι ήταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ας καλέσει ο ίδιος τους πολιτικούς αρχηγούς να τους πει το λόγο. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι και δεν γίνεται να βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη σαν να είναι η αδερφή Σικελού Μαφιόζου και να απειλεί δικαστές με βόμβες. Γιατί επί της ουσίας αυτό γίνεται. Απειλούνται μάρτυρες και άνθρωποι που ξέρουν να μην ανοίξουν το στόμα τους. Αυτό λέγεται ομερτά σε όρους τέτοιου είδους μαφίας. Λοιπόν.